επειδή βλέπω ότι από τις ερωτήσεις και τα σχόλια το γυναικείο κοινό αυξάνεται, θα σας δώσω τρεις συμβουλές για καλύτερο πλήσιμο. Θέμα νούμερο ένα. Όταν έχουμε να πλύνουμε πετσέτες, ο αντικειμενικός σκοπός είναι να μυρίσουν ωραία και να είναι μαλακές. Συνήθως δεν είναι βρώμικες οι πετσέτες. Ο αντικειμενικός σκοπός, είπαμε, είναι να, είναι να μυρίζουν ωραία και να είναι μαλακές, αφράτες. Οπότε τι κάνουμε δεν χρειάζεται να βάλουμε τόσο απορριπαντικό όσο θα βάζαμε αν πλύνουμε παράδειγμα 7 κιλά πετσέτε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε απορριπαντικό όσο θα βάζαμε για απλά ρούχα που είναι βρώμικα. Οι πετσέτε θέλουμε απλά να τι φρεσκάρουμε στην ουσία, να μην μυρίζουν. Οπότε τι κάνουμε. Το βάζουμε το μισό απορριπαντικό από ό,τι θα βάζαμε και το υπόλοιπο συμπληρώνουμε με σόδα. Μπορούμε να βάλουμε 2, ή δύο μπάλε πλήσει, αυτέ που δίνουν δώρο τα, Απορριπαντικά τα υγρά που μπαίνει το απορριπαντικό και να βάλουμε δύο μπάλε στη μία να βάλουμε μισό απορριπαντικό και στην άλλη σόδα ή σε μία μεγάλη μπάλα να τη γεμίσουμε μισή σόδα, μισή απορριπαντικό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε δηλαδή τόσο πολύ απορριπαντικό. Και το υπόλοιπο συμπληρώνουμε το, στη θήκη του μαλακτικού, συμπληρώνουμε κανονικά μαλακτικό. Ένα αυτό. Πάει. Θα δείτε ότι θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Δεύτερο θέμα. Όταν έχουμε ένα λεκέ λαδιού σε ένα ρούχο, οι περισσότεροι τι κάνουνε. Βάζουν υγρό πιάτων και το τρίβουν και το βάζουν μέσα στο πλυντήριο. Λοιπόν, εκτό ότι όταν το τρίψουμε το ρούχο γαριάζει σε εκείνο το σημείο, δεν χρειάζεται να το τρίψουμε δηλαδή, που το πιάνουμε και το τρίβουμε, τα τρίβουμε μεταξύ του, το απορριποδικό πιάτον στην ουσία κάνει σαπουνάδα. Η σαπουνάδα μπορεί να μα κάνει ζημιά με στο πλυντήριο. Να περάσει μέσα από το σωληνάκι του πιεσοστάτη το οποίο βρίσκεται εδώ και δίνει την ένδειξη στον πιεσοστάτη πόσο νερό να πάρει, να περάσει από το σωληνάκι του πιεσοστάτη και να έχει λαθασμένη ένδειξη το πόσο νερό έχει μέσα το πλυντήριο και αργότερα να χαλάσει γιατί το πιεσοστάτης έχει μία πλακετούλα. Όπως βλέπετε εδώ, έχει μία πλακετούλα. Οπότε μπορεί να μας κάνει ζημιά μακροπρόθεσμα. Δεν βάζουμε ποτέ απορριπαντικό πιάτον. Αν θέλουμε να βάλουμε κάτι ισχυρό για τα λύπη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ας πούμε ότι αυτός εδώ είναι ο Λεκές, τον βρέχουμε απλά με νερό και παίρνουμε μία κουταλιά ε, υγρό απορριπαντικό για πλυντήριο πιάτων. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τα απορριπαντικά για πλυντήρια πιάτων είναι λίγο πιο ακριβά από του πλυντήριου ρούχων. Αυτό γιατί θεωρητικά Κάνουν καλύτερη δουλειά ενάντια στα λύπη. Φανταστείτε ότι καθαρίζουν πιάτα και ποτήρια από τα λύπη χωρί τρίψιμο. Οπότε, και δεν κάνει αφρό, γιατί ούτε στο πλυντήριο πιάτων κάνει αφρό. Οπότε, είναι πολύ καλό για τα λύπη, αφού βρέξουμε το λεκέ, λαδιού, να βάλουμε υγρό για υγρό, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Όχι χεριού, όχι για τα πιάτα. Λοιπόν, και θέμα νούμερο 3. Όταν έχουμε, τώρα αυτό σας το λέω πιο πολύ για να μην αγοράζετε ενισχυτικά πλήσεις, λοιπόν, όταν έχουμε έναν λεκέ, ας πούμε κάλτσα και έχει μαυρίσει ή έχει κάποιο δύσκολο λεκέ, όχι λάδι, να έχει μαυρίσει. Αν και έχω δει ότι κάνει και πολύ καλή δουλειά και στο λάδι. Πάλι βρέχουμε τον λεκέ, ας πούμε είναι μια κάλτσα που είναι μαύρη. Βρέχουμε την κάλτσα και παίρνουμε ένα σαπούνι πράσινο ή άσπρο. Το άσπρο έχω δει ότι κάνει καλύτερη δουλειά, να το προτιμάτε, έχει 2,5 ευρώ, αυτό που αγοράζω εγώ στο σούπερ μάρκετ, οι δύο πλάκες των 250 γραμμαρίων, έχει 2,5 ευρώ και θα περάσετε ένα χρόνο. Και, παίρνετε το σαπούνι, όπως είναι ο λεκές, ας πούμε, ο, 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 η βρώμικη κάλτσα ή το ρούχο, το βρέχουμε και το τρίβουμε επίμονα με το σαπούνι. Και μετά το βάζουμε στο πλυντήριο. Έτσι θα καθαρίσει και δεν θα μας γαριάσει το ρούχο. Γιατί σας ξαναλέω ότι όταν τρίβουμε, δηλαδή πιάνουμε το, τη μία μεριά του ρούχου με την άλλη και τα τρίβουμε, έτσι, σε εκείνο το σημείο που το τρίβουμε, γαριάζει και κάνει κόμπους και χαλάει. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο, να σας βοήθησε. Μην ξεχνάτε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μου.